Οι φίλοι μας άλλη μια φορά συναντούν τον Χέντριξ. Είναι έτοιμος να έρθει σε συμφωνία με τον στρατηγό Μόντκαλμ για να πολεμήσει με τους Γάλλους. Αλλά μετά από ένα παιχνίδι λακρός, ξαναενώνεται με τον παιδικό του φίλο, το Μέγα Φίδι. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Επεισόδιο 18. Η Παγίδα. Μοϊκαν, Μοϊκαν. Hello. Ucamagua. Haya hase. Buya hantihi. Bahani hase. Haya. Shaba shaba. Uncas. Uncas? Είπε το όνομα του αγαπημένου μου. Τον άκουσα. Hokenashkin. Hey, caraga de pacanto. Hey, na. Nashimi e magua, wano e amayate a halhalam. Ο Ούγκας με ψάχνει. Νίκησε τους πολεμιστές σας. Μπορείς να το αρνηθείς, αλλά το ξέρω. Μαύρο μάλα σκέφτεται πολύ, μαύρο μάλα μιλάει πολύ. Και όχι καλό για γυναίκα χουρών. Τώρα περπάτα. Όλοι νιώθουμε καλά που σε βλέπουμε, Υγή. Επιτέλους νιώθω άνετα στο δάσος. Άλλη μια εβδομάδα και θα είσαι η επίτιμη κυνηγός. Και θα δεχτώ τον τίτλο με μεγάλη τιμή. Βιαστείτε, αργόσκολοι! Χα! Βιαστείτε! Βιαστείτε! Δεν έχω ευθύνη. Είναι ένα κομμάτι του φορέματος της κόρας. Αυτό που φόραγε τη μέρα που την πήραν. Επιτέλους ένα ίχνος, αλλά φοβάμαι το χειρότερο. Λομ. Hawaii hala. Ούγκας, τι νομίζεις ότι έγινε? Λαμάνα Βουέι. Ένα άλογο σταμάτησε εδώ για νερό και έφυγε σε εκείνη την κατεύθυνση. Δύο άνθρωποι σε μια σέλα. Άρα είναι ασφαλής, αν και ο μάγο την έχει ακόμα. Mesmo ia caini. Uai chiwa maconta, uai que tchau. Είναι το χωριό του πανδοδύναμου μάγουα. Όχι, μάγουα τυρί, πολλές μέρες ταξίδι βόρεια. Και τι κάνουμε εδώ? Μαύρο μάλα ακόμα γεμάτη έρωτα για τον όμορφο Ούγκας. Τώρα μάγουα φροντίζει για όλα. Πάει να πάρει σκαλτούγκας για να μείνει ανοιχτή η καρδιά σου και να μπει μάγουα. Και τώρα γέρος καχίνι να σε μάθει να σερβίρεις μάγουα και μάγουα στρατιώτες. Είναι ανόητες κουβέντες αυτές. Ποτέ δεν θα νικήσεις τον Ούγκας και η καρδιά μου θα είναι πάντα γεμάτη με αγάπη αυτόν. Ναχαμ! Ω, Θεέ μου! Χαγιά! Ελάτε! Τα ίχνη είναι καθαρά. Πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Γεια!
Μην καθυστερείς, καθηγητά! Έρχομαι, μη φοβάστε! Δεν σε κατηγορώ, φίλε μου! Έχω παχύνει τελευταία! Μα... Δεν το πιστεύω! Ενφράσιου σκιντάρια! Αξιοθαύμαστο σε τέτοιο ύψωμα και μάλιστα φθινοπορεινή εποχή! Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και πολύ ιδιαίτερα χρώματα. Είναι ίσως κάποιο είδος άγνωστο. Κάτσε εκεί, καλό μου, διότι αυτό είναι πολύ σημαντική επιστημονική ανακάλυψη. Όχι, μισό λεπτό. Δεν πρέπει να μπουν εμπόδια στο διάβα της επιστήμης. Πολύ φοβάμαι πως δεν είμαι ο δραστήριος εντομολόγος που ήμουν κάποτε. Νομίζω το έχασα. Ή μάλλον εγώ χάθηκα. Σύντροφή μου δεν θα είναι μακριά. Ας τους φωνάξω. Αϊ, το μάτι! Ταγματάρχη Ντάνκαν! Για να το σκεφτώ πιολογικά, είναι μακριά από εκεί που κατασκηνώσαμε. Περπατάω μέσα στο δάσος, γεμάτο από αιμοβόρους αγρίκους. Ίσως πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Βοήθεια! Καλή μου φίλη, ήρθατε να με βρείτε. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Εδώ είμαι, αλλά δεν σας βλέπω ακόμα. Λυπάμαι, αλλά δεν ήθελα να σας διακόψω. Λυπάμαι πολύ. Σας παρακαλώ, πιστέψτε με, δεν ήθελα εσάς. Ναρέ μου, μπορούμε να συζητήσουμε ειρηνικά. Παναγιά μου, Παναγιά μου, ας είμαστε λογικοί. Θεέ μου. Θεέ μου. Όσκαρ, τι ατυχία, τι ατυχία, πολύ καλά. Πολύ καλά. Παραδίνομαι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Παραδίνομαι. Κάτι τσίπι με. Ιουανίγκαϊ. Για ξαναπες το λοιπόν. Κόνι. Ιάνγκαμ. Για ηρέμησε με αυτό. Με. Ουανίγκαταμ. Μη σε τύπη. Ουασίμενο τσέκι. Ευχαριστώ. Κέμπα! Ουασί με πα.
μάντι. Γιάνγκαμ. Ω, Παναγία μου, βρωμάει τόσο πολύ. Κατσίνα! Κατσίνα! Να καεί, να καράμε! Γύρισε, αλλά χωρίς τον καθηγητή. Βλέπω, βρήκες το άλογο του. Αυτό σημαίνει ότι... Όχι, δεν υπάρχουν σημάδια πάλης και το άλογο είναι ήρεμο. Και τι μπορεί να συνέβη, να έφυγε μονός. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να τον βρούμε, αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την κόρα. Άσε το καλό καθηγητή να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι. Μην ξεχνάτε την ειδικότητά του. Το δάσος είναι φίλος του. Δηλαδή ο καθηγητής θα είναι ενδάξει. Είμαι σίγουρος ότι θα το προστατεύσει το μέγα πνεύμα. Πολύ νερό θα τρέξει στο ποτάμι πριν να έρθει η ώρα του. Καϊμάω. Καϊμάω. Χαϊαμάχασε. Λιωμένο. Chikahaya! Yechine urukwe! Laima lampum! Haya lama ilam! Την επόμενη φορά που θα δω πεταλούδα, θα την αγνοήσω όσο και να μου αρέσει. Ω, Θεέ μου. Ιάντα, Βίλι, Ιάντα, Ωμιμά. Αναρωτιέμαι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς, φίλοι Σένεκα. Α, υπέροχα. Όσο θυμάμαι από τα βιβλία μου, οι φίλοι σας είναι φιλόξενοι. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά μιλάτε και αγγλικά. Πράγμα πολύ ασυνήθιστο. Μάθαμε γλώσσα από άντρα ντυμένο σε μαύρα. Γύρω από το λαιμόφορα τότε. Α, δηλαδή ένας παπάς ήρθε και σας έμαθε. Α, τι υπέροχα. Και αυτός μας λέει ειρηνικούς μέχρι που βγάλαμε καρδιά του και δώσαμε στο Θεό πούμα. Α, ήθελα να πω φίλε μου, ότι μάλλον έχω λανθασμένες πληροφορίες για τη φυλή σας και θα ήθελα να διορθώσω αυτό το φοβερό λάθος μόλις γυρίσω. Τι λέτε γι' αυτό? Πρέπει να καταλάβετε ότι όσο είμαι εδώ θα με ψάχνουν και... Και εγώ θα έχω περισσότερες καρδιές να ταΐζω στο Θεοπούμα! Και τώρα, αν θυμάμαι καλά, κάτι διάβασα για τους Ινδιάνους Σενέκα. Το πνεύμα της αρκούδας. Τι λες, άσπρο πρόσωπο! Σας βοηθά το πνεύμα που ματζινεί, έτσι δεν είναι? Γενεύανε λεχακέ! Ακριβώς, αλλά εμένα με βοηθά ένα πολύ πιο δυνατό πνεύμα. Αυτό της μεγάλης αρκούδας. Κέιουκουάνεκε! Ναι, αυτό είναι το όνομα που έψαχνα. Το πνεύμα Κέιουκουάνεκε. Κέιουκουάν Βανεκάι, Χαλασσάμαν Καϊουανάμ. Όσκαρ! Βιάσου φίλε μου, ξέρω πως είσαι εδώ. Ή τώρα ή ποτέ, Όσκαρ! Τζελουκά!
Copiaste! Ce lucrai! Bună căi! Φίλε, μάλλον εκμεταλλεύεσαι το ότι είμαι δεμένος. Όταν λυθώ, θα σου δείξω την ευγνωμοσύνη μου με πολλά χάδια. Καρίναη, έμειναν εδώ το βράδυ. Ο Μάγουα και η Κορά πήγαν προς τα εκεί με το άλογο. Πώς ξέρεις ότι ήταν στο ίδιο άλογο? Από το βάθος των πατημασιών. Τα χνάρια σταματούν εδώ. Το άλογο μπήκε στο νερό. Και ίσως είναι απέναντι. Θα μάθουμε αύριο πρωί στα σίγουρα. Ούγκας, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο νησί το βράδυ. Αγόρι, είσαι φίλος μου, ε! Ήρεμα τώρα! Κέμιγε! Κέμιγε! Γιάννα! Όχι, κοιμά! Ένα άλογο! Φύγε, αγόρι μου! Γεια! She... Δεν μπορείς να μου ξεφύγεις, Μάγουα. Τάγματα αρχιντάνκαν, όχι. Θα χτυπήσεις τον Ούγκας. Oh.
κοιμάται σε κρεβάτι μάγουα, σε χώριο μάγουα, δεν την ξαναδείτε ποτέ. Uncas! Uncas! Τώρα αυτός ο δαίμονας δεν θα έρθει να μας βασανίζει άλλο. Έστησε φοβερή παγίδα, αλλά τραυματίστηκε. Όπως και εμείς δυστυχώς. Ο αδελφός μου τυφλώθηκε από το μίσος του. Που σημαίνει... Ο Μάγουα πέθανε. Και κανείς δεν μπορεί να μας πει που είναι η κόρα. Η Ανατολή πλησιάζει και πρέπει ακόμα να ακολουθήσουμε τα χνάρια των εχθρών. Χαχα!